Η απαγόρευση κυκλοφορίας άλλαξε τις ζωές των Ελλήνων σε μεγάλο βαθμό και έβαλε στην καθημερινότητα το 13033. Σε αυτό τον αριθμό πρέπει να στέλνουν SMS όσοι δεν θέλουν να τυπώσουν το σχετικό έντυπο δήλωσης μετακίνησης. Οι πολίτες λοιπόν στο SMS πρέπει να στέλνουν έναν αριθμό, το όνομά τους και τη διεύθυνση. Σε αυτό τον αριθμό πρέπει να στέλνουν μήνυμα όσοι δεν θέλουν να τυπώσουν το σχετικό έντυπο μετακίνησης. Ο αριθμός που θα στείλουν είναι ο λόγος μετακίνησης. Για μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στο γιατρό, αριθμός 1. Για μετάβαση σε κατάστημα αγαθών πρώτης ανάγκης, αριθμός 2. Για μετάβαση στην τράπεζα, αριθμός 3. Για κίνηση για παροχή βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, ο αριθμός 4. Για μετάβαση σε τελετή, ο αριθμός 5. Για σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο, ο αριθμός 6. Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας και ανέφερε ότι τα μηνύματα στο 13033 είναι εντελώς δωρεάν. Είναι βασικό και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να υπάρχει εμπιστοσύνη. Όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, έχουμε τέτοιου είδους απορίες. Θυμάστε στο παρελθόν ότι πολλά πενταψήφια νούμερα που γινόταν κλήσεις στα κινητά μας ήταν διάφορες πατέντες ορισμένων για να κερδοσκοπήσουν, με αποτέλεσμα να υπήρχαν υπέρογγες χρεώσεις σε λογαριασμούς συμπολιτών μας. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι που ενδεχομένως θα την είχαν πατήσει, αν μου πείτε λαϊκά την έκφραση, μπορεί να είναι διπλά προβληματισμένοι ότι μπορεί να έχουν χρέωση. Τους διαβεβαιώνουμε λοιπόν ότι αυτός ο αριθμός, ο οποίος έχει να κάνει με τον κορονοϊό, δεν έχει καμία χρέωση. Σε κάθε μετακίνηση πρέπει οι πολίτες να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο, καθώς και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης, εκτυπωμένο ή χειρόγραφο ή το SMS επιβεβαίωσης για να το επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου.